Βρεθήκαμε σήμερα εδώ πέρα έξω από την Εθνική Τράπεζα να διαδηλώσουμε και να φροντοφωνάξουμε ότι κανένα σπίτι δεν θα πάει σε χέρια τραπεζίτη. Ενημερωθήκαμε πριν λίγες μέρες από συνταξιούχο που των 700 ευρώ που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και κάνει μεροκάματα δεξιά και αριστερά για να συμπληρώσει το εισόδημά της, ότι χάνει το σπίτι της για ένα δάνειο το οποίο είχε πάρει για να πληρώσει άλλο προηγούμενο δάνειο για να μπορέσει η κυρία αυτή να σπουδάσει τα παιδιά της. Την είπαμε ότι θα είμαστε μαζί της, ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα, αύριο ήταν για να γίνει ο πληστηριασμός, μιλήσαμε πάνω με τη διευθύντρια της Εθνικής, δεν είναι το δάνειο της Εθνικής γιατί το έχει πουλήσει στα funds, τα funds δεν σηκώνουν τηλέφωνο, είναι η Do Value, είναι η εταιρεία, το κοράκι αυτό το οποίο θέλει να πάρει το σπίτι στο Μανταμάδο. Δεν σηκώνει τηλέφωνα, προσπαθεί με fax και με mail, επικοινωνήστε με mail για να κλείσουμε ραντεβού τηλεφωνικό. Δεν υπάρχει αυτή η συνεννόηση ποτέ, δεν έχει γίνει ποτέ. Τέλος καλό, όλα καλά, δεν έχει χτυπήσει κάποιος το σπίτι, συσσαγωγικά η λέξη χτυπήσει. Ο διαγωνισμός αύριο που είναι για να γίνει, ο πληστηριασμός θα προκηρυχθεί άγωνος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταθέτουμε τα όπλα εδώ πέρα. Είναι δεκάδες τα σπίτια τα οποία βγαίνουν στο πληστηριασμό να έρθουν σε επαφή με το εργατικό κέντρο, με τα σωματεία και τους συλλόγους, τους αγροτικούς, γιατί τα περισσότερα σπίτια που βγαίνουν στο πληστηριασμό πάνω στο νησί είναι από αγροκτονιτροφικά χωριά. Να δούμε όλοι μαζί, όλος μαζί ο κόσμος, πώς θα σταματήσουμε αυτό το έσχος το οποίο γίνεται. Έχουν ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις, και οι σημερινοί και οι προηγούμενες, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να μπορέσει ο κόσμος να ανταπεξέλθει στα δάνεια τα οποία παίρνει, και αντί να πάρει ένα ουσιαστικό μέτρο για να προστατευτεί το λαϊκό σπίτι, μια οικογένεια αφήνουν ανεξέλεγκτα τα κοράκια να λιμένονται το βιός μας. Ξέρουμε πόσα σπίτια στο νησί κινδυνεύουν, έχουμε κάποια εικόνα? Οι πληροφορίες λένε ότι είναι αρκετά. Τώρα προσπαθούμε κι εμείς να τα μαζέψουμε. Υπάρχουν κάποιες σελίδες που προσπαθούμε κι εμείς να ενημερωθούμε. Ο κόσμος κάνει προσπάθεια να τα αποπληρώνει, αλλά είναι τόσο μεγάλοι τόκοι τα οποία αυξάνουν. Δηλαδή, το συγκεκριμένο σπίτι πήρε η κυρία ένα δάνειο για 20.000 ευρώ και σήμερα έχει φτάσει τα 4, όταν το πλήρωνε κιόλας. Ναι, κάποια στιγμή σταμάτησε. Ανάμεσα στα 64 χιλιάρικα. Ανάμεσα στην πείνα για το αν θα μπορέσει να χορτάσει, για το αν θα έχει να πληρώσει το ρεύμα, καταλαβαίνετε ότι ένας εργαζόμενος προτιμάει να ταΐσει τα παιδιά του από το να πληρώσει το δάνειο το οποίο πήρε. Γιατί κάποιοι κάτω από άλλες συνθήκες πήραν ορισμένη δάνεια και αλλιώς γίνανε με τις πολιτικές των κυβερνήσεων. Μισθή, άλλος βρέθηκε πολυμένος και άλλα προβλήματα τα οποία τα ζούμε καθημερινά.